ομιλία, ο συνάδελφός μου και βιοπαθολόγος κ. Γιώργος Τουβιάτος, τους οποίους οι γνώσεις πάνω στο αντικείμενο το συγκεκριμένο και ειδικά στη σωματοδόμηση και, στη φαρμακολογία είναι πάρα πολύ ψηλό. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι ο σκοπός της ενημέρωσης μας στο μεγάλο θέμα αυτής της υπογονιμότητας και ειδικά στον χώρο του αθλητισμού, ώστε να αποφύγετε έγκαιρα πιθανά και ενδεχόμενα προβλήματα τέτοια φύση. Στο τέλος του σεμιναρίου είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι θα έχετε πάρει πολύτιμη και σωστά δομημένη γνώση, ώστε να μπορέσετε μελλοντικά κάποια από εσάς να αποφύγετε τέτοια προβλήματα και βέβαια να μπορέσετε να τοποθετηθείτε και να βοηθήσετε πρόσωπα υγεία σε εσάς. Είναι μια προσωπική μας προσπάθεια, η οποία δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και πηγάζει κυρίως από την αγάπη μας στον αθλητισμό και κυρίως βέβαια στη σωματοδόμηση, η οποία είναι μια αρκετή επίπονη διαδικασία και μάλιστα θα λέγαμε αρκετές στερήσεις και βέβαια θέλει πολύ μεγάλη ψυχολογική δύναμη να επιβληθείς κάποιων σωματικών σου και ψυχολογικών αναγκών σου. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είναι η χρήση πληρωμάτων η οποία γίνεται σε αυτό το σπορ είναι πάρα πολύ υψηλή, επίπονη και βέβαια μπορεί να κρύβει κινδύνους για την υγεία μας, όπως θα δούμε και κυρίως σήμερα στο κομμάτι της γονιμότητας, στο οποίο θα αναφερθούμε. Η δομή της παρουσίας του ξαναλέω είναι τέτοια ώστε πρώτα να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το σώμα μας και μετά βέβαια να μάθουμε την όλη παθολογία. Και θα ξεκινήσω με την πρώτη μας διαφάνεια, στην οποία βλέπουμε αριστερά ένα ανδρικό μοντέλο και δεξιά ένα γυναικείο. Βέβαια και στα δύο φύλλα οι ορμόνες είναι ίδιες, απλώς οι στόχοι είναι διαφορετικοί. Πιο συγκεκριμένα, στον άντρα παράγεται από τον υποθάλαμο η ορμόνη η FSH, η οποία κάθε μήνα διεγείρει τους όρκες στην παραγωγή τεστοστερόνης και με τη σειρά την παραγωγή σπέρματος. Αυτή η δράση, και εδώ είναι μια κύρια διαφορά σε σχέση με τον τρόπο τον ορμονικό που λειτουργεί η γυναίκα, γίνεται κάθε τρεις μήνες, δηλαδή η παραγωγή νέων και φρέσκων σπερματοζωών γίνεται κάθε τρεις μήνες. Σε αντίθεση με τη γυναίκα που εδώ είναι το αναπαραγωγικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από τη μήτρα, δεξιά-αριστερά έχουμε δύο σάλπιγγες, τις οθήκες και η έγκριση της ορμόνης της FSH δρά στην οθήκη προκειμένου να αναπτυχθεί ένα οθυλάκιο, το οποίο αργότερα και όπως θα δούμε και στην επόμενη διαφάνεια, αφού ελευθερωθεί, εγκαθίσταται στη σάλπιγγα και αν έχουμε τη σωστή συγχρονική στιγμή επαφή, τα σπερματοζωάρια εισβάλλουν μέσα σε αυτήν, δημιουργούν έμβριο και η σάλπιγγα με δική της κίνηση σπρώχνει το έμβριο μέσα στη μήτρα και την επίτευξη στο ενδομήτριο. Αυτή είναι με πολύ πολύ απλοϊκές λέξεις ο τρόπος με τον οποίο γίνεται μια σύλληψη και βέβαια επιτυχάνεται η εγκυμοσύνη. Εδώ το βλέπουμε και γραφικά πώς γίνεται η όλη αυτή διαδικασία. Ξαναεπενθυμίζω ότι εδώ έχουμε αριστερά-δεξιά δύο σάλπιγγες, η ενδυμητική κοιλότητα, η οθήκη, η παραγωγή του αθυλακίου και βέβαια όπως είδαμε η εμφύτευση σε αυτό το σημείο του εμβρίου ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο υπάρχει. Πάμε λίγο σιγά σιγά να μάθουμε λίγο κάποια στατιστικά στοιχεία για την υπογονιμότητα. Η πιθανότητα σύλληψης για κάθε ζευγάρι το οποίο έχει συχνές επαφές κάθε μήνα, και λέγοντα συχνές επαφές πρέπει να διαφοροποιήσω γιατί συχνές για κάποιον μπορεί να είναι μία ή δύο, συγκεκριμένα στα ίμια πρέπει να είναι δύο με τρεις φορές την εβδομάδα. Οι πιθανότητες να έχουμε μια φυσική σύλληψη και επιτυχής έκβαση εγκυμοσύνης στον πρώτο μήνα είναι σε ένα ποσοστό 20%. Μετά από τρεις μήνες ανεβαίνει στο 57%, ενώ στους 6 μπορεί να φτάσει στο 72% και βέβαια μετά από ένα χρόνο αγγίζει το ποσοστό των 85 με 90%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα ζευγάρι στο οποίο επιθυμεί παιδί και προσπαθεί για ένα χρόνο, εντατικά το 90% θα αποκτήσουν παιδί. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν μας επισκέπτονται, όταν διαπιστώσουμε ότι έχει περάσει ένα χρόνο από τη ζωή του και δεν έχει έρθει μια φυσική σύλληψη, σίγουρα πια μιλάμε για πρωτοπαθή υπογονιμότητα, δηλαδή τη γονιμότητα η οποία συμβαίνει για πρώτη φορά στο ζευγάρι και εφόσον δεν έχουν ξαναποκτήσει κάποιο παιδί. Η συχνότητα του προβλήματος, όσο μικρό και σαν φαίνεται στην πράξη, γιατί το νούμερο μπορεί να μην φαίνεται μεγάλο, αλλά στην πράξη αγγίζει ένα 12 με 15%. Και βέβαια το σημαντικό είναι ότι αυξάνεται κάθε χρόνο,
παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να φτάνει σήμερα στο 15% σε γυναίκες ηλικίες 30 με 35 ετών, δηλαδή μια γυναίκα η οποία είναι 30 με 35 ετών έχει φτάσει να μείνει έγκυος στο 15%. 39% γυναίκες μεταξύ 35 με 40 ετών μπορεί να παρουσιάζουν υπογονιμότητα, μεγάλο νούμερο, και βέβαια 60% το θέμα αγγίζει γυναίκες πάνω από 40 ετών. Βέβαια θα αναρωτηθούμε όλοι γιατί και ποιοι είναι οι λόγοι που αυξάνει την υπογονιμότητα και περνάει το βιολογικό ρολόι της γυναίκας καθώς περνάνε τα χρόνια. Γιατί μπορεί η γυναίκα εξωτερικά να μην αλλάζει, η παρουσία της να είναι η ίδια, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται. Δυστυχώς όμως το βιολογικό ρολόι της οθήκης δεν συνοδεύεται με την ηλικία της γυναίκας η οποία έχει σχέση με την γέννησή της. Έτσι, μπορούμε να παρατηρήσουμε εδώ, μέσα από αυτή τη διαφάνεια, ότι η κάτω γραμμή μας δείχνει τις ηλικίες των γυναικών και πάνω τα ποσοστά, ότι οι γυναίκες ηλικίας 36 ετών έχουν ποσοστά αποβολών που αγγίζει πολλές φορές και το 30%. Βλέπουμε επίσης ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία της γυναίκας και φτάνουμε στα 41%, μπορεί αυτό το νούμερο να αγγίξει το 40%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε γυναίκες ηλικίας 41 ετών η πιθανότητα να έχουν μία αποβολή είναι 40%. Πολύ μεγάλο ποσοστό και σίγουρος είμαι και όσοι παρευρίσκονται εδώ ή όσοι έχουν συγγενείς ή έχουν ακούσει έξω, το θεωρούν πάρα πολύ μεγάλο. Αυτή όμως είναι η αλήθεια. Βέβαια, επίσης στην επόμενη διαφάνεια μπορούμε να δούμε ότι αποβολή, γιατί μπορεί κάποιος πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνει αποβολή. Αποβολή σημαίνει ότι η γυναίκα σταματάει, ή μάλλον η κύηση σταματάει να εξελίσσεται φυσιολογικά, ώστε να μεγαλώσει ένα μωρό. Και αυτό γιατί πάλι βλέπουμε ότι πιθανότητες να αποκτήσει η γυναίκα ένα παιδί βάσει τη ηλικία τη, πόσο πιο μεγάλη είναι, και να έχει ένα παιδί προβληματικό με σύνδρομο Down είναι πάρα πολύ αυξημένο. Αυξημένο και φτάνει περίπου σε ηλικία 40 ετών το ποσοστό του 1,5 με 2%, που είναι αρκετά μεγάλο. Εδώ λοιπόν στη διαφάνεια αυτή και σε μια έρευνα που έγινε στην Αμερική, φαίνεται ότι ένα στα 10 ζευγάρια αντιμετωπίζουν πρόβλημα κυρίως σε ζευγάρια μικρότερης των 30 ετών. Ζευγάρια που είναι 30 με 34, ένα στα 7 ζευγάρια έχει θέμα υπογονιμότητας. Και βέβαια μεταξύ 35 και 39, ένα στα 5. Πρέπει να τονίσω βέβαια ότι εξίσου είναι πάρα πολύ σημαντικό να σταθούμε ότι δυστυχώς η κοινωνία η οποία εξελίσσεται διαφορετικά και κυρίως στην Ευρώπη οθεί για διαφόρους λόγους, οι οποίοι μπορεί να είναι οικονομικοί, μπορεί να είναι η δυσκολία μια γυναίκα να γνωρίσει ή ένας άντρας να γνωρίσει τον άνθρωπο με τον οποίο θα δημιουργήσει οικογένεια και θα αναπτύξει το μέλλον του, μεγαλώνει. Αποτέλεσμα, ένα στα 5 ζευγάρια μεταξύ ηλικίας 35-39 ετών να έχει αυτό το πρόβλημα. Και βέβαια, 35-39 δυστυχώς πια στις μέρες μας θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό μια γυναίκα να κάνει οικογένεια, κάτι το οποίο σίγουρα μέσα από τους συγγενείς σας και σε άλλα κράτη δεν υφίσταται τόσο μεγάλες ηλικίες γυναίκες να σταθούν για παιδί. Και λυπάμαι, λέγοντας μεγάλες ηλικίες προσφέρουν, κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει μια κοπέλα ότι είναι 35 ετών, είναι μεγάλη, αλλά δυστυχώς το κομμάτι της γονιμότητας αρχίζει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και βέβαια, δεν συζητάω στην ηλικία των 40 ετών με 44 που είναι σχεδόν ένα στα 4 και βέβαια λέω ότι ένα στα 4 κυρίως απευθύνεται σε γυναίκες 40 ετών. Γιατί μια κοπέλα 44 ετών 43 νομίζω το ποσοστό μέσα από την εμπειρία μου, την πρακτική είναι πολύ μεγάλο. Πάμε να γνωρίσουμε σιγά σιγά τα αίτια της γυναικείας αρχικά υπογονιμότητας και της ανδρικής. Βέβαια, όπως είπαμε προηγουμένως, πρώτος παράγοντας έρχεται οι σαλπίγγιες και μιλάμε για σαλπίγγιδες, για μόλυνση των σαλπίγγων ουσιαστικά, η οποία οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ότι ποια η ερωτική σύντροφη σε μια γυναίκα είναι περισσότερη και βέβαια δεν μπορεί μια γυναίκα να αναγνωρίσει εύκολα τα συμπτώματα μιας μόλυνσης και ούτε βέβαια πάντοτε καλυπτόμαστε με τις σύνδεσεις εξετάσεις τις οποίες είναι το τεστ Παπα-Νικολάου ή η καλλιέργεια των πολιτικών υγρών. Άρα πολλές γυναίκες χωρίς να το γνωρίσουν ήδη σε μια ηλικία μικρή μπορεί να έχουν πρόβλημα υπογονιμότητας γιατί έχουν σαλπιγγίδα, φλεγμονή χωρίς ζωηρή απεικόνηση των συμπτωμάτων. Η οθήκη είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και βέβαια αγγίζει το 15% με 20%. Και λέγοντας οθήκη, όπως προηγουμένως αναφέρθηκα, σημαίνει το εξής. Όταν μια γυναίκα θεωρούμε ότι είναι 25-28 χρονών, δεν είναι απαραίτητο ότι η οθήκη της αντιστοιχεί σε αυτήν την ηλικία. Μια οθήκη με μικρό αριθμό θυλακίων και με διαταραχή στον ορμονικό της κύκλο μπορεί να κάνει μια γυναίκα ακόμα και στην ηλικία των 20-21 ετών εμμηνοπαυσιακή, να σταματήσει περίοδος και βέβαια να αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη δυσκολία στο να μείνει έγκυος. Είναι πολύ δύσκολη η διευκρίνηση
και διαιρέσει αυτόν τον παράγοντα. Και βέβαια, σαφώς εδώ έχετε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ενημέρωσης, το οποίο οφείλεται καμιά φορά και σε εμάς τους γιατρούς, οι οποίοι δεν προσπαθούμε μέσα από πρωτοβουλίες σαν τη δικιά μας, να ζητάμε από κάθε γυναίκα όταν περάσει την ηλικία των 25 ετών, 26 ή όταν πρόκειται να μπει στη διαδικασία συμβίωση και γάμου ακόμα, να ελέγχονται με συγκεκριμένο ορμονικό προφίλ, να συζητάνε με τον γιατρό τους εάν μπορούν να μείνουν εύκολα έγκυες και αν έχουν προϋποθέσεις καλές για να μείνουν έγκυες. Και μιλάω και θα πρέπει να αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο είχα πρόσφατα, στο οποίο πιστεύω ότι βρέθηκα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, όταν ήρθε μια κοπέλα 22 ετών, η οποία είχε μόλις παντρευτεί 2 μήνες για προγενετικό έλεγχο και μέσα την ίδια ημέρα, την ίδια στιγμή, διαπίστωσα ότι αυτή η κοπέλα μπορεί να αποκτήσει παιδί με δικό της σοάρι. Πιστεύω ότι ήταν υπερβολικά δύσκολο σε κάποιο ζευγάρι που ήταν ερωτευμένο, με όνειρα, με σκέψεις, να τους πείσεις ότι με πολύ ευγένεια, με πολύ τρόπο, ότι ξέρετε κάτι, δυστυχώς δεν μπορείτε να πιστεύετε ότι είναι δικό σας σοάρι. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και πιστεύω ότι δεν είναι και πολύ τυχαίο, είναι πάρα πολλά περιστατικά. Επίσης, θέλω να συνεχίσω λέγοντας ότι υπάρχει είναι ο μητριός παράγοντας που έχουν σχέση με την αρχιτεκτονική και τη δομή της μήτρας και άλλοι παράγοντες είναι η ενδομητρίωση και η ηλικία που όπως ήταν προηγουμένως. Και βέβαια έχουμε και την αντρική υπογονιμότητα η οποία πια αρχίζει να φανερώνεται, διότι μέχρι τώρα πάντοτε όλοι μας θεωρούσαμε, ειδικά σε μια κοινωνία σαν τη δική μας, η οποία είναι λίγο πιο παραδοσιακή, ότι πάντα το πρόβλημα το έχει η γυναίκα και ποτέ ο άντρας. Και βέβαια και ο άντρας ήταν πολύ δύσκολο να μπει στη διαδικασία να ελεγχθεί, γιατί θεωρούσε ότι είναι υποτιμητικό να μπει στη διαδικασία να ψαχθεί και να ελεγχθεί. Να πούμε σιγά σιγά αρχίζει και καλύπτει ένα 30-40% των πιθανότητων της υπογονιμότητας να είναι κυρίως αντρικής αιτιολογίας. Και βέβαια ένα ποσοστό που θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο είναι το αγνώστο αιτιολογίας 10-20%, δηλαδή ζευγάρια τα οποία δεν φαίνεται να έχουν κανένα πρόβλημα, είναι νέοι, η κοπέλα δεν είχε άλλο σύντροφο στη ζωή της, ο άντρας δεν είχε εκτεθεί σε τοξικές ουσίες ή σε διάφορα ρηπογόνες ουσίες, και όμως αυτά τα πιο δύσκολα περιστατικά γιατί εκεί υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα την αντρική να βρεθούν και να αποκωδικοποιηθούν. Γρήγορα θα περάσω και θα σταθώ εδώ. Εδώ βλέπουμε μια μορφή σαρπιγίδας, όπου και από τις δύο πλευρές οι σάρπιγες είναι διωγγωμένες και αμέσως σημαίνει ότι η γυναίκα έχει περάσει κάποια μόλυνση κάποια στιγμή από τη ζωή της. Εδώ είναι τα ιωμιώματα, είναι καλοήθεις όλοι οι οποίοι σχηματίζονται στο τείχομα της μήτρας και μπορούν να δημιουργήσουν δυσμορφία της μήτρας. Εδώ είναι η γενετική ανομαλία, η οποία τη συναντάμε αρκετά συχνά και δεν επηρεάζεται ούτε με τον τρόπο ζωής ούτε με την ηλικία, στην οποία βλέπουμε μια γυναίκα που έχει 2 μητρικές κοιλότητες και σαφώς είναι πολύ δύσκολη η σύλληψη να γίνει ή να αναπτυχθεί ή να συνεχίσει η εγκυμοσύνη, ειδικά όταν μία από τις 2 μήτρες είναι πιο ατροφή και πιο πολύ μικρή. Και βέβαια το κλασικό που όλοι μας γνωρίζουμε, οι πολυκυστικές οθήκες, το Σύνομο Πολυκυστικών Οθήκων, ο οποίος δεν επιτρέπει σε μια γυναίκα να έχει σταθερό κύκλο. Θα περάσω τώρα κυρίως στα αίτια της αντρικής υπογονιμότητας, η οποία πρέπει να διαχωρίσω αρχικά σε τύπου αποφρακτική και μη αποφρακτική. Αποφρακτική σημαίνει ότι ο άντρας έχει κολλήσει κάποια στιγμή μόλυνση στη ζωή του, αυτό έχει βλάψει τα σπερματικά σωληνάρια και τα σπερματοζωάρια δεν μπορούν να κινηθούν εύκολα μέσα από αυτό. Συνδέεται και πάλι εκεί κάποιοι άντρες έχουν συμπτώματα ή κάποιοι άλλοι άντρες δεν έχουν ή περιμένουν να βρουν εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μονάχα αν βρεθεί στη σύντροφό του. Γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Βρίσκουμε μια παθολογία στη γυναίκα, μια μόλυνση, και μετά τη ζητάμε να ψαχθεί και ο άντρας. Η μη αποφρακτική αιτιολογία κυρίως σχετίζεται σε ορμονικές διαταραχές, οι οποίες μπορεί να είναι γενετικοί παράγοντες, δηλαδή να έχει γεννηθεί ο άνθρωπος έτσι και το DNA του να προδιαθέτει για προβλήματα με το σπέρμα. Μπορεί να έχει παρουσιάσει κρυψορχία όταν γεννήθηκε και να χειρουργήθηκε σε μεγαλύτερη ηλικία. Ο σοβαρός τραυματισμός της περιοχής των όρχιων και κυρίως από ατυχήματα και λιγότερο βέβαια η κυψοκύλη ή η γονοκύλη. Εδώ σιγά σιγά πλησιάζουμε σε έκθεση σε τοξικές ουσίες, σε διάφορες διαιγετικές ουσίες και φάρμακα, έλλειψη βιταμινών και εχνοστοιχείων όπως το σελήνιο και ο ψευδάργυρος και παράδοση του ανασωπητικού το οποίο επηρεάζει την ορίμαση και την γέννηση των σπερματοζωαρίων. Θα αναφερθούμε βέβαια πιο εκτενή για τις διαγευτικές ουσίες και τα φάρμακα και αυτό θα γίνει από τον συνάδελφό μου, ποια ακριβώς μπορεί να είναι και σε ποια φάση μπλοκάρουν την παραγωγή των νέων σπερματοζωαρίων. Εδώ λοιπόν θα δούμε επίσης άλλη μια παράγραφο με το τέλος της αποφρακτικής αιτιολογίας, δηλαδή αποφρακτική αιτιολογία, το ξαναλέω, είναι από
μόλις κυρίως. Και βέβαια μπορεί να υπάρχουν και πια κάποια γενετικά νοσήματα όπως είναι η κυστική ίνωση ή κάποια νοσήματα που τα αποκτήσανε, όπως είναι η χρόνια νευρική ανεπάρκεια, ο διαβήτης, οι φλεγμονές του ροπιδικού και κυρίως βέβαια ο έρπης, το ορειόπλασμα, τα χλαμίδια και βέβαια ο καρκίνος των όρθιων που προσβάλλει κυρίως νέους ανθρώπους και που κι αυτοί δύσκολα το βρίσκουν. Θέλω άλλη μια διαφάνεια στην οποία βλέπουμε ότι υπάρχουν, είναι η απόφραξη επιδημίδας πάλι ως αποτέλεσμα μιας μόλυνσης, απόφραξη στο σπερματικό πόρο που είναι επίσης αποτέλεσμα μιας μόλυνσης και βέβαια η προβληματική στήση ή παλίδρομη σπερμάτωση, δηλαδή αντί ο άντρας να σπερματώνει από το ανατομικό μόριο, η παλίδρομη σπερμάτωση γίνεται ανάποδα και το σπέρμα μπαίνει μέσα στην ολόκληρη και στα ούρα. Μπορεί να φαίνονται λίγο παράξενα, πιστεύετε όμως η επιλογή αυτής της παθολογίας έχει γίνει με πολύ προσεκτικό τρόπο, γιατί υπάρχουν κι άλλα βέβαια, αλλά αυτά είναι τα προβλήματα που θα συναντάνε πιο συχνά και πολύ εύκολα. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση πριν αναφερθώ στις φυσιολογικές παραμέτρους του σπέρματος, λέγοντας ότι πολλοί κάνουν το λάθος και νομίζουν ότι επειδή έχουν ένα σπερματικό υγρό και εξπερματώνουν, ότι μέσα σε αυτό το υλικό υπάρχουν και σπερματοζωάρια. Εδώ είναι ένα μεγάλο λάθος και πρέπει να το διασαφηνίσω και να το μάθουν όλοι οι παρευρίσκοντες άντρες, οι οποίοι ίσως να μην έχουν τεκνοποιήσει, ότι μην νομίζουν ότι επειδή εγώ βγάζω κάποια υγρά, ότι έχω και σπερματοζωάρια. Όλοι οι άντρες, ακόμα και αζωοσπερμικοί, βγάζουν υγρά, αλλά δυστυχώς μόνο με ειδικό μικροσκόπιο μπορεί να μελετηθεί αν υπάρχουν σπερματοζωάρια μέσα σε αυτά. Εδώ λίγο θα αναφερθώ ποιες είναι οι φυσιολογικές παραμέτρους ενός σπέρματος, με μεγαλύτερη σημασία εκτός από το pH ή τον όγκο της εξπερμάτωσης, στη συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων, που πρέπει να είναι φυσιολογικά πάνω από 15 εκατομμύρια, ο συνολικός, ο οποίος είναι ο πολλαπλασιασμός ουσιαστικά του δείγματος ή της ποσότητας συγκέντρωσης με τον όγκο, και πρέπει να είναι πάνω από 39 εκατομμύρια ο συνολικός όγκος, αλλά μεγαλύτερη σημασία δίνουμε στο κυβικό εκατοστό και στη συγκέντρωση, στην κινητικότητα η οποία πρέπει να είναι 32% ζωηρή και μέτρια με πρόσθετη κίνηση εντός 60 λεπτών, ενώ η συνολική ολική κινητικότητα την οποία εξετάζουμε είναι πάνω από το 40%. Και βέβαια φυσιολογική μορφολογία. Εδώ λοιπόν να ξέρετε ότι οποιοδήποτε άντρας έχει χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων, δεν μπορούμε να επέμβουμε εύκολα και ούτε μπορεί να αντιμετωπιστεί για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον όγκο. Η διάγνωση δεν μπαίνει ποτέ από ένα σπερματοζωάριο και δεν μπαίνει ποτέ από μία απλή εξέταση που μπορεί να έχει γίνει σε ένα απλό μικροβιολογικό κέντρο. Ένα σωστό σπερμοδιάγραμμα πρέπει να γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο να διαβάζουν τα σπερμοδιαγράμματα, γιατί μπορεί να δημιουργήσει πολύ δύσκολες συνθήκες σαν αποτέλεσμα στον άντρα και βέβαια να του επηρεάσει και την ψυχολογία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και σαν άντρας, αλλά και σαν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνωρίσει μια γυναίκα και θέλει να προχωρήσει τη ζωή του μαζί. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε με πολύ απλά συνοπτικά, γιατί τελικά δεν είναι τόσο δύσκολο να διερευνήσουμε ένα πρόβλημα. Το πιο δύσκολο είναι να πάρουμε την απόφαση, να μπούμε στη διαδικασία, να πάμε με τον γιατρό να συζητήσουμε. Γιατρέ, τι εξτάσεις μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να δω σε ποια κατάσταση βρίσκομαι. Και οι εξτάσεις που ζητάμε συνέχεια από τον άντρα είναι η FSH, η LH, η στραδιόλη, η τεστοστερόνη, ζάχαρο αίματος, έλεγχος του θυροειδή με TSH 7-3-7-4 και τα βέβαια τα αντιθυροειδικά της σώματα, σπερμοδιάγραμμα, καλλιέργεια για να δούμε μήπως υπάρχει κάποια μόλυνση, καλλιότυπος του αίματος και μικροελλείψη στο χρωμόσωμα ψ για να δούμε μήπως υπάρχει κάτι γενετικό. Εδώ λοιπόν θα κάνω, ουσιαστικά θα ετοιμάσω το έδαφος του συνάδελφού μου να μιλήσει περισσότερο για τον αθλητισμό και για τα συμπληρώματα τα οποία χρησιμοποιούμε προκειμένου να αυξηθούν οι επιδόσεις μας, είτε οι σωματικές επιδόσεις, είτε οι αθλητικές επιδόσεις, διότι από ό,τι έχω δει μέσα στην μικρή μου εμπειρία, και στο γύρο από μεγαλύτερη εμπειρία, κανείς, μα κανείς δεν ελέγχεται για αυτό το πράγμα. Δεν ελέγχεται γιατί δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό του ότι αν πάρω κάποια συμπληρώματα που μπορεί να είναι μια πρωτεΐνη η οποία δεν είναι σωστά ελεγμένη, μπορεί να είναι στεροειδή, μπορεί να είναι αυξητικές ορμόνες, οι οποίες θέλουν να μου αυξήσουν επίδοση, δεν γνωρίζει εάν αυτό επηρεάζει τη σπερματογένεση και βέβαια πόσο πολύ μπορεί να την επηρεάζει όταν ήδη είναι εγκατεστημένη μια διαταραχή του σπέρματος και μιλάω για ολιγοσπερμία. Αυτό είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα γιατί είναι σίγουρο και βέβαια αν κάναμε και κάποιο μικρό γκάλο, νομίζω ότι τα προβλήματα θα ήταν από τη μια συναρπαστικά αλλά και απογοητευτικά ταυτόχρονα γιατί θα βλέπαμε ότι κανείς δεν έχει κάνει σπερμοδιάγραμμα ή ορμονικό προφίλ πριν ξεκινήσει να παίρνει οποιοδήποτε συμπλήρωμα. Και αυτό που
έχω ανατρέξει την βιβλιογραφία προσωπικά και έχω δει, είναι ότι η κατάφυση, και ή αλλιώς για τη λέξη κατάφυση μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε καλά, η χρήση οποιαδήποτε συσκευασμάτων, είτε πεπτίδια, είτε αυξητικές ορμόνες, είτε στεροειδή, για 2 χρόνια μπορεί να καταστήλει οριστικά την παραγωγή σπονδοζωαρίου. Καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές εθιζόμαστε, και βέβαια θα μας τα πει καλύτερα με στον αλλά θέλω να κάνω όπως είπα μια εισαγωγή. Εθιζόμαστε στο να φέρουμε κάποια στεροειδία, να μας βοηθάει να έχουμε κάποιες επιδόσεις. Χάνουμε τον έλεγχο για τη ζωή, περνάει πολύ γρήγορα. Δεν παρουσιάζονται αρχικά, ειδικά σε ενός ανθρώπου, συμπτώματα όπως αλλεργία, πόνοι, ενοχλήσεις, τοξικότητα στο σηκώτη ή στα νεφρά. Θεωρούμε ότι είμαστε καλά, γιατί έχουμε μάθει συμπεριλαμβανομένου όλους εδώ, και ίσως καμιά φορά και στον εαυτό μου, έχουμε μάθει να πηγαίνουμε στον γιατρό μονάχα όταν πονάμε, μονάχα όταν κάτι έχει παρουσιαστεί, μονάχα όταν δεν νιώθουμε καλά. Και εκεί βέβαια ο γιατρός που δεν γνωρίζει, γιατί δεν μπορούμε καμιά φορά να πούμε το ιστορικό, ή δεν μας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε και να πούμε το ιστορικό, μας αντιμετωπίζει πολύ επιφανειακά και βέβαια κρύβεται το πρόβλημα. Θέλω να κρατήσουμε, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, ότι πάνω από 2 χρόνια συστηματική χορήγηση συμπληρωμάτων μπορεί να καταστεί μόνιμα τη σπερματογέννηση ακόμα και σε φυσιολογικούς ανθρώπους με φυσιολογικό αριθμό σπερματοζωάριου. Φαντάζεστε βέβαια ότι αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι πολύ μικρότερο αν ήδη είναι εγκατεστημένη η ολιγοσπερμία και δεν το γνωρίζει. Εδώ λοιπόν θα ζητήσω και την συνδρομή του συναδέλφου του κ. Κυλιάτου, ο οποίος θα αναφερθεί λίγο περισσότερο σε τέτοιες θεραπείες, τέτοιες συσκευάσματα και θα μας βοηθήσει περισσότερο να κατανοήσουμε και να βέβαια να προσέξουμε και να αντιμετωπίσουμε ένα ενδεχόμενο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφο Μιχάλη Καρβουλίδη, για την όμορφη εισαγωγή και πολύ χαρακτηριστική. Λοιπόν, από πλευρά μου, εγώ θα εστιαστώ σε όσους επιθυμούν να κάνουν χρήση στεροειδών ορμονών και το θέμα που αντιμετωπίζουν αργότερα με τον υπογονατισμό τους και την υπογονιμότητα εξαιτίας της χρήσης αυτών των ορμονών. Όταν κάποιος λοιπόν προβαίνει σε έναν τέτοιο κύκλο ή θεραπεία, στη συνέχεια θα πρέπει να αποκαταστήσει τις ορμόνες του και το ορμονικό του προφίλ. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται post-cycle therapy ή αλλιώς εν συντομία PCT, το οποίο απαρτίζεται από 3 πράγματα. Τη χωριακή γονατοποίηση, τα SERMs, τα οποία είναι αντιστομονικές ουσίες, όπως είναι η κλωμιφένη και η ταμοξιφένη, και τρίτον τους αναστολείς αρωματάσεις, οι οποίοι είναι φάρμακα που δίνονται στον καρκίνο του μαστού, αλλά επειδή ακριβώς ελαττούν τα εστρογόνα, βοηθάνε στην αύξηση της τεστοστερόνης. Η χωριακή γονατοποίηση λοιπόν είναι σε ενέμιση μορφή, η οποία γίνεται είτε υποδόρια είτε ενδομικά, και δεν πρέπει να χορηγείται μαζί με τα SERMs, διότι δίνει ένα καθεαυτό αρνητικό ερέθισμα αφού είναι γονατοποίηση, μπλοκάρει τη γονατοποίηση ρελίζει χρωμόνα των υποθάλαμων. Έτσι λοιπόν, αφού κάνουμε το πρώτο στάδιο του PCT με τη χωριακή γονατοποίηση, συνεχίζουμε από το στόμα μετά, περός δηλαδή, με τα χάπια της κλωμιφένης, κλωμιφένη citrate από το στόμα, η οποία διεγείρει τη γονατοποίηση ρελίζει χρωμόνα των υποθάλαμων, η οποία με τη σειρά της θα αυξήσει τον χρονοτρόπο ορμόνιο LH και θα δώσει ένα kick, ένα boost στην ολική τεστοστερόνη. Επίσης όμως θα αυξήσει και τη θύλα και το ορμόνι, την FSH, η οποία με τη σειρά της θα προάγει τη σπερματογέννηση, η οποία θα αυξήσει τη γονιμότητα μέσω αύξησης του απόλυτου αριθμού των σπερματοζωαρίων, αλλά και της κινητικότητάς τους. Η ταμοξιφένη τώρα είναι μια άλλη ουσία, η οποία δίνεται και αυτή σε καρκίνο του μαστού, είναι αντιεστρογόνο και είναι δράει επιλεκτικά σε κάποιους ιστούς, δηλαδή έχει αντιεστρογονική δράση στο μαστό και στον υποθάλαμο και μέσω της καταστολής της πιστραδιόλης αυτό δημιουργεί ένα θετικό σινιάλο για την γονατοποίηση ρελίζης χορμόνων και γενικά για την αύξηση της ολικής τεστοστερόνης. Αφού τελειώσει λοιπόν το δεύτερο αυτό στάδιο, έχουμε και το τρίτο στάδιο με τους αναστολείς αρωματάσεις, οι οποίοι είναι αστροζόλη, λετροζόλη και ξαμεστάνη, όπου είναι πολύ δυνατές ουσίες που καταστέλνουν τα εστρογόνα και περιφερικά στους ιστούς, με αποτέλεσμα μέσω της ελάβης της στραδιόλης να υπάρχει θετικό σινιάλο για την γονατοποίηση ρελίζης χορμόνων και έτσι μετά για την ολική τεστοστερόνη. Τώρα, η όλη αυτή διαδικασία που περιέγραψα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 1 εβδομάδα μετά τις λήξεις της θεραπείας που κάναμε, προκειμένου να βγουν όλοι οι εστέρες από μέσα και γενικά το σώμα μας να μην είναι κάτω από επίδραση στεροειδών ορμονών. Δηλαδή να γίνει αποδέσμευση των εστέρων.
Επειδή κάποιος κόσμος δεν ξέρει πόσο. Και δεν υπάρχει γενικότερα ένα σταθερό πρωτόκολλο σε τι δοσολογία να χρησιμοποιήσουμε. Στη χώρα μας κυκλοφορούν δύο δοσολογίες, οι 1.500 μονάδες και οι 5.000 μονάδες. Όμως, όταν κάνεις χρήση πάνω από 5.000 μονάδες και 3.000 μονάδες γενικότερα, δημιουργείς ένα μαστίγμα των όρχεων, το οποίο δημιουργεί μια αδρανοποίηση στους υποδοχείς και τα κύτταρα λέει των όρχεων. Έτσι λοιπόν, η πιο σωστή χρήση είναι μια φιδωλή χρήση 1.500 μονάδων κάθε 72 ώρες. Τώρα, σχετικά με την καταστολή του υποθαλαμικού υποφυσιακού άξονα και με τις γονάδες, είναι 4 κριτήρια. Τα αναβολικά τα οποία έχουν αυξημένο ανδρογονικό χαρακτήρα και ενώνονται πολύ δυνατά στον υποθάλαμο με την υποδοχεία των ανδρογόνων. Δηλαδή η τεστοστερόνη, η τρεμπολόνη, η φλουξιμεστερόνη και η μεθυλτρενολόνη. Τα παράγωγα της τεστοστερόνης επίσης, γιατί καθ' αυτό η τεστοστερόνη κλείνει τον άξονα από την πρώτη μέρα, δηλαδή η τεστοστερόνη καθ' αυτό, η κοντενόνη, η μεθυλτεστοστερόνη και η φλουξιμεστερόνη επίσης. Και τρίτον, μια κατηγορία, τα 19 νότα, που είναι μια ειδική κατηγορία των αναβολικών που έχουν σχέση με την προγεστερόνη και την προλακτινεμία, τα οποία είναι η νάνδρολόνη και η τρεμπολόνη. Επίσης, η τάση και ο βαθμός αρωματοποίησης κάποιων αναβολικών, όπως είναι η οξυμεθολόνη, η μεθαλδροστανολόνη και η μεθυλτεστοστερόνη, καταστρέφει τον άξονα, διότι τα παραγόμενα ιστρογόνα από την αρωματοποίηση είναι ένα αρνητικό ερέθισμα για την καταστολή της γονοτροπίας ρελίου χορμόνου, που στη συνέχεια θα ελαττώσει την ολική τεστοστερόνη. Λοιπόν, η επόμενη διαφάνεια αφορά το TRT, το οποίο ουσιαστικά τι είναι, είναι μια ορμονική αποκατάσταση, είτε λέγεται hormonal replacement therapy και στα δύο φύλλα, ή στον άντρα testosterone replacement therapy. Λοιπόν, αυτή είναι μια ισόβια διαδικασία την οποία πρέπει να πάρει απόφαση ο εκάστοτε πρώην χρήστης, εφόσον διαγνωστεί ο υπογονατισμός του. Λοιπόν, γενικότερα παρατηρείται η ανδρόπαυση στους άντρες στη μέση ηλικία, άνω των 40 ετών, όπου τα χαρακτηριστικά είναι πτώση της γενετήσιας ορμής, ελάττωση της δύναμης, ελάττωση της μυϊκότητας, ως συνέπεια ελάττωση του βασικού μεταβολισμού επειδή υπάρχει μια σαρκοπενία, και ως εκ τούτου αυξάνεται το υποδόριο συστός και το σπλαχνικό λίπος και η περιφέρεια της μέσης, τα οποία αποτελούν και παράγοντες του μεταβολικού συνδρόμου. Ως αποτέλεσμα, ο άνθρωπος έχει ελάττωση της αυτοπεποίθησής του και με μια μελαγχολία κατάθλιψη. Λοιπόν, οι διαγνωστικές εξετάσεις για να γίνει αυτό είναι η ολική τεστοστερόνη, η ελεύθερη τεστοστερόνη, η οποία είναι και η ενεργό της μορφή, η οχυνοτρόπος ορμόνη LH, η θύλακη τρόπος ορμόνη FSH, το βασικό ιστρογόνο η β' εστραδιόλη και η προλακτίνη, η οποία είναι ένα είδος ιστρογόνο και μάλιστα όταν έχουμε προλακτινεμία έχουμε και ελάττωση της λίπιδο. Η ολική τεστοστερόνη λοιπόν είναι η μη ενεργός μορφή της, διότι ακριβώς είναι δεσμευμένη με μια πρωτεΐνη της sex globulin binding hormone, η οποία τη μεταφέρει μέσα στο αίμα και στο πλάνο. Η ελεύθερη τεστοστερόνη τώρα είναι η ενεργός μορφή της, η οποία είναι αδέσμευστη και είναι ελεύθερη, δεν δεσμεύεται με τη sex globulin binding hormone. Τώρα, η οχυνοτρόπους ορμόνη είναι η LH, η οποία θα αυξήσει την ενδογενή παραγωγή τεστοστερόνης μέσω του υποθάλαμου. Η θυλακιατρόπους ορμόνη, όταν αυξάνεται, αυξάνει και τη σπερματογένεση και την γονιμότητα, επίσης μέσω του υποθάλαμου. Τώρα, αυτή η αλβουμίνη πρωτεΐνη που είπαμε, η sex hormone binding globulin, είναι το μέσο μέσα στο οποίο μεταφέρεται τη τεστοστερόνη στο αίμα. Και όταν η συγκέντρωσή της αυξάνει, η συγκέντρωση της ελεύθερης τεστοστερόνης είναι αντιστρόφως ανάλογη και ελαττώνεται. Έτσι λοιπόν, για να έχουμε υψηλή συγκέντρωση της ελεύθερης τεστοστερόνης, που είναι και η ιδανικός μορφή, πρέπει να έχουμε μικρή συγκέντρωση αυτής της πρωτεΐνης. Η β' εστραδιόλη λοιπόν, η ε2, είναι ο κύριος εκπρόσωπος των ιστρογόνων. Όταν αυξάνει η β' εστραδιόλη, ελαττώνεται η ολική τεστοστερόνη, ακριβώς διότι τα παραγόμενα ιστρογόνα, όπως και στους παχύς αργούς άντρες, αποτελούν ένα negative, ένα αρνητικό σινιάλο για την γονατοτροπία ρελίου χορμόνου από τον υποθάλαμο. Και η προλακτίνη, η οποία, όπως είπαμε, είναι αντιστρόφως ανάλογο η συγκέντρωσή της με τη τεστοστερόνη και μέσω προγεστερόνης προκαλεί ένα είδος πτώσης της τεστοστερόνης. Και γενικότερα στα παιδάκια στην εφηβεία, όπου η προλακτίνη βγαίνει από την ίδια περιοχή της υπόψης
τον πρόσθετο λογό με την αυξητική ομόνη, όταν τα παιδάκια αυτά ψηλώνουν απότομα, συνήθως έχουν και μια γυναικομαστία λόγω προλακτινεμίας. Τώρα, τον υπογονατισμό τον διαχωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Τον πρωτοπαθή, όπου κυρίως έχει να κάνει με τις μήκρυση των όρχεων, όπου η ολική και η ελεύθερη τεστερόνη είναι ελαττωμένες. Και ο δεύτερο παθής υπογονατισμός, όπου και η υπόφυση είναι ανεργής, όπου οι FSH και οι LH είναι ελαττωμένες. Στην περίπτωση λοιπόν όπου έχουμε δεύτερη παθή υπογονατισμό και η υπόφυση δεν μπορεί να ξυπνήσει με ένα κλασικό PCT, έχουμε ως έσχατη λύση την ενέσιμη γονατροπή λύση χορμόνη, η οποία είναι η γονατορελίνη η λεγόμενη, αλλά εκεί πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα διχορηγήσουμε, διότι μπορεί να δρομοποιήσει διαβίου μετά την υπόφυσή μας. Προκειμένου λοιπόν να πάρουμε την απόφαση αν θα κάνουμε το TRT, πρέπει να δώσουμε και στον οργανισμό μας μια πίστοση χρόνου τουλάχιστον 6 μήνες έως ένα χρόνο, προκειμένου να δούμε αν μπορεί να συνέλθει. Και φυσικά με τη βοήθεια PCT. Εφόσον λοιπόν πάρουμε την κρίσιμη απόφαση να κάνουμε ισόβια διαβίου ορμονική αποκατάσταση με τεστοστερόνη, που είναι το μείζον ορμόνο στον άντρα, πρέπει να κάνουμε κάποιες εξετάσεις, οι οποίες αυτές πρέπει να τις ελέγχουμε μετά κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου ή ενός χρόνου, διότι είναι δείκτες υγείας. Και έχουμε να κάνουμε λοιπόν με την ολική τεστοστερόνη, η οποία αυτή θα καθορίσει και αν χορηγούμε σωστή ποσότητα τεστοστερόνη, διότι προκειμένου να γίνει το σωστό TRT, πρέπει η τεστοστερόνη του αίματος να είναι μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια. Διότι αν ξεπεράσει τα ανώτατα φυσιολογικά πλαίσια, μετά έχουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες σε προστάτη, σε γυναικομαστία, σε αιματοκρίτη. Έτσι λοιπόν πρέπει να κοιτάμε με γενική αίματος τον αιματοκρίτη, το αθυρωματικό κλάσμα, την καλή και την κακή χοληστερίνη, το προσωπικό αντιγόνο και την ελεύθερη μορφή του, τη DHT, η οποία είναι η δίδροξη τεστοστερόνη και είναι ένας μεταπολίτης της τεστοστερόνης σε προστατικό αδένα και στο τριγωνό της κεφαλής. Μέσω της 5α ρεδουκτάσης τεστοστερόνη μεταπολίζεται σε δίδροξη τεστοστερόνη, που είναι ένα σημαντικό αντρογόνο. Και βέβαια την ιστραδιόλη. Διότι, ως γνωστόν, η τεστοστερόνη αρωματίζεται και όταν αρωματιστεί, τότε δημιουργείται η λεγόμενη γυναικομαστία που έχει ένα αισθητικό θέμα στη θηλιάδα. Λοιπόν, η μέτρηση τώρα αυτή θα πρέπει να γίνει την παραμονή της χρήσης, έτσι ώστε να υπολογίσουμε τα κατώτερα επίπεδα, καθώς και την επόμενη μέρα της χρήσης, έτσι ώστε να δούμε και τα ανώτερα επίπεδα. Αναλόγως λοιπόν τι συγκεντρώσεις θα δούμε, διαμορφώνουμε και τη δοσολογία αλλά και τη χρονική διάρκεια. Αν χρειάζεται δηλαδή μια αραίωση και μια παράταση στη συχνότητα χορήγησης. Οι παράμετροι υγείας αυτοί που αναφέραμε έχουν σημασία με την ορθοκυτάρωση ματοκρίτης, την προστατική υπερτροφία το PSA και τη στεφανή ανόζωνα το αθυρωματικό κλάσμα. Λοιπόν, η επόμενη μας διαφάνεια είναι τα αντιστρογόνα. Τρεις κατηγορίες είναι τα SERPs που είπαμε, είναι τα αμοξιφένη και οι κλομιφένη που κυκλοφορούν στα ελληνικά φαρμακεία. Δρούν επιλεκτικά ως αντιστρογόνα σε ιστούς συγκεκριμένους όπως είναι ο μαζικός αδένας και επιλεκτικά ιστρογονικά σε άλλους ιστούς όπως το είπα. Αυτό μας δίνει ένα πλεονέκτημα να βελτιώνουμε το αθυρωματικό μας κλάσμα και το λόγο των υποπροτεϊνών υψηλής και χαμηλής συγκέντρωσης. Αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι συνήθως οι πολύ ισχυροί αναστολή της αρωματάσης επειδή καταστέλνουν τα αιστρογόνα διαταράσσουν αυτό το κλάσμα. Και αυτό μπορούμε να το συμπεραίνουμε και στις γυναίκες οι οποίες πρώην μυόπαυσης έχουν πολύ χαμηλότερες πιθανότητες για καρδιακή νόσο και έχουν ένα βέλτιστο αθυρωματικό προφίλ. Αργότερα κατά την εμεινόπαυση, όταν πέσουν τα αιστρογόνα, αυτό διαταράσσεται. Ως γνωστό, τα ανδρογόνα είναι αρνητική παράμετρος για την καρδιακιακή νόσο. Δεύτερον, έχουμε τους ισχυρούς αναστολής της αρωματάσης, η αναστροζόλη, η προζόλη και η ξεμιστάνη, οι οποίοι έχουν και το κόστος τους. Δηλαδή, όταν κάποιος μέσα σε μια θεραπεία θέλει να καταστεί τα αιστρογόνα και για να έχει μια πιο σκληρή εικόνα, ή κάποιος θέλει να αυξήσει τα αιστερόνη του στο PCT μέσω αυτών των ουσιών, διαταράσσουμε όπως είπαμε το HIV και το LDL, διαταράσσει η αισθητική πυκνότητα γιατί ξέρουμε ότι στις γυναίκες στην εμεινόπαυση έχουν πολλά κατάρματα λόγω απουσίας αιστρογόνων. Και γενικότερα τα υπόλοιπα που περιγράφω είναι κατά τη διάρκεια ενός κύκλου, όπου όταν ο αθλητής κάνει χρήση αυτών των ουσιών προκειμένου να δείξει πιο γραμμωμένος, έχει και το κόστος του και σε ανεβολισμό και σε
κατακράτηση μυϊκού γλυκογόνου και στη διάθεσή του και στη γενετησία του ορμή. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι η αύξηση των ενδογενούς τεστοστερόνης μέσω καταστολής της β' εστραδιόλης. Και μια τρίτη κατηγορία είναι η καταστολή της προλακτίνης, όπου έχουμε εκεί πέρα την καμπεργολίνη, είναι ένα ντοπαμινεργικό φάρμακο, το οποίο ελαττώνει τα συμπτώματα της προλακτινεμίας, που δύο συγκεκριμένες ουσίες προκαλούν, ναντολόνι και ντοπολόνι, και ο χρήστης βλέπει ότι βελτιώνεται δραματικά η λίπιντός του, διότι, όπως είπαμε, η προλακτίνη είναι ανταγωνιστική της τεστοστερόνης. Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε αυτά τα σκευάσματα τα οποία κυκλοφορούν. Αριστερά είναι η ταμοξιφένη, στη μέση είναι η αναστροζόλη, δεξιά είναι η τετροζόλη. Κάτω αριστερά έχουμε τη β' χωριακή κονοτροπίνη σε ενέσιμη μορφή. Και δεξιά κάτω έχουμε την κλομιφένη, η οποία είναι ανοίξει κατηγορία το σέρμος όπως και η ταμοξιφένη και χορηγείται από το στόμα. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν την κλομιφένη προκειμένου να προάγουν την οθειοκυλαρινησία τους και έτσι ώστε να είναι πιο γόνιμοι. Λοιπόν, εδώ πέρα εμένα τελειώνει η δική μου συμβολή και παραδίδω τη συνέχεια στο Μιχάλη. Εγώ θα κλείσω το σεμινάριό μας και θα αναφερθώ στα θέματα και στον τρόπο τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί η υπογονιμότητα. Έχουμε δύο θεραπείες. Η μία κυρίως έχει χαρακτήρα προφυλακτικό και βέβαια απευθύνεται σε ζευγάρια ή και σε ανθρώπους, γυναίκες, άντρες, οι οποίες δεν είναι έτοιμοι να μπουν στη διαδικασία από τις οικογένειες ή σε πρωταθλητές με υψηλούς στόχους, οι οποίοι χρειάζονται κάποια συμπληρώματα και εκθέτουν την υγεία τους και βέβαια τη γονιμότητά τους σε κάποιο κίνδυνο. Σε αυτά τα ζευγάρια λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρότεινα κατάψυξη οαρίων για τις γυναίκες και κυρίως σε όσο μικρότερη ηλικία γίνεται, έτσι ώστε οποιαδήποτε στιγμή παρουσιαστεί ή υποβληθούν σε προβλήματα υπογονιμότητας να μπορέσουν ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε ηλικία να αποκτήσουν βιολογικά δικό τους παιδί, παιδί σχεδόν και τους άντρες, οι οποίοι αν έχουν εγκατεστημένη μια λιποσπερμία και πρόκειται να καταστήλουν τον μηχανισμό της σπερματογέννησης ακόμα περισσότερο, να καταψύξουν σπερματοζωάρια τα οποία είναι λειτουργικά για πάρα πολλά χρόνια και σε οποιαδήποτε ηλικία. Η άλλη περίπτωση είναι οι άνθρωποι και τα ζευγάρια τα οποία πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία απόκτησης παιδιού και μιλάω πια με τη βοήθεια της υποβοηθήνωσης αναπαραγωγής. Θέλω να πάρει στατιστικά να υπενθυμίσω ότι το 1978 γεννήθηκε το πρώτο παιδί με εξωσωματική και από τότε έχουμε φτάσει να πραγματοποιούνται 200.000 κύκλοι εξωσωματικής αιτησίως με ένα ποσοστό 1-3% των γεννήσεων να αποτελούν, ενώ στην Ελλάδα γίνονται αιτησίως 12.000 κύκλοι εξωσωματικής και ίσως να έχουν ανέβει τα τελευταία χρόνια, μια που έπεσε στην αντίληψη μου ότι στην Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη η οποία γίνονται οι περισσότερες θεραπείες υποβοηθούμενες αναπαραγωγής και κυρίως εξωσωματικής. Με αποτέλεσμα να έχουμε 5.000 γεννήσεις παιδιών από εξωσωματική, ουσιαστικά το 5% των γεννήσεων όλης της χώρας. Οι θεραπείες λοιπόν που γίνονται κυρίως είναι με πρόκληση οθυλακιοληξίας, δηλαδή δίνουμε κάποια φάρμακα και εκεί που η γυναίκα κάνει σε φυσικό δικό της κύκλο ένα οθυλάκιο το μήνα, εμείς με τα φάρμακα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε 2 ή 3 και αναλόγως ή να τη βοηθήσουμε με μια σπερματέγκυση, δηλαδή την τοποθέτηση του σπέρματος το οποίο μπαίνει σε ειδικό καθετήρα στο εσωτερικό της μήτρας ή να περάσουμε βέβαια στην πιο εξελιγμένη μορφή γονιμότητας που είναι η εξωσωματική. Η θεραπεία εδώ γίνεται πάλι με φάρμακα όπως είναι, μπορούμε να περάσουμε στην με γονατοτροπίνες, υπομορφή ενέσεων, ανασυνδυασμένες, οι οποίες μπορούν να μιμηθούν τη δράση των γονατοτροπινών του οργανισμού που ελέγχουν την ανάπτυξη του οθυλακίου. Χορηγούνται σε συγκεκριμένες δόσεις, τις οποίες εμείς βάσει του ιστορικού της γυναίκας αλλά και βάσει του βάρους και της εικόνας καθορίζουμε. Και βέβαια υπάρχουν τα χάπια, τα οποία αναφέρθηκε και ο Γιώργος προηγουμένως. Μιλάμε κυρίως λετροζόλη, που είναι το λετροζόλη ή κλομιφένη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τις 5 πρώτες μέρες του κύκλου. Εδώ είναι το τελικό στάδιο της θεραπείας γονιμότητας που αφού δημιουργηθούν τα οθυλάκια, τα οποία βλέπουμε αριστερά το μέγεθός τους, που ξεπερνάει τα 15-16 χιλιοστά, και με την βοήθεια του υπερήχου προσαρμόζουμε στην άκρη του μία βελόνα,
και η οποία μπαίνει μέσα σε κάθε οφειλάκι και προσπαθεί να αναρωθήσει το Άριο. Αυτό είναι το Άριο την ημέρα της Ολυμψίας. Αφού λοιπόν το πάρουμε, βλέπουμε εδώ σε αυτή την υποφυσιολογική συνθήκη πώς μπορεί να αντιτεθεί το σπερματοζωάριο μέσα στο Άριο. Είναι μια φωτογραφία πραγματική, η οποία έχει τραβηθεί με μικροσκόπιο υψηλής ευκρίνειας. Ή διαφορετικά, αν υπάρχει πρόβλημα στη δυναμική του σπέρματος ή αν έχουμε ένα συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων κάτω από το φυσιολογικό, χρησιμοποιούμε την τεχνική της μικρογονιμοποίησης, όπου παίρνουμε το σπέρμα, διαλέγουμε από τα πολλά και χιλιάδες σπερματοζωάρια, να μην πω και εκατομμύρια, ένα το οποίο εμάς μας φαίνεται ότι είναι καλύτερο, το ακινητοποιούμε και το τοποθετούμε εμείς μέσα στο Άριο. Αυτή η μέθοδο λέγεται μικρογονιμοποίηση ή στη διαθέσιμη ορολογία ICSI. Εδώ βλέπουμε την πρώτη μορφή ζωής, η οποία είναι το έμβριο και μάλιστα είναι αντιστοίχη σε ένα έμβριο τρίτης μέρας. Όλοι μας, πριν φτάσουμε να έχουμε τη μορφή που έχουμε σήμερα, ξεκινήσαμε έτσι. Και εδώ γίνεται, δείχνω με πολύ απλή εικόνα, το πώς γίνεται η εμβριομεταφορά. Εδώ είναι μια σύγκα που περιέχει κάποιο υγρό μέσα και φυσαλίδες αέρος. Εδώ είναι ο καθετήρας, ο οποίος τοποθετείται με τη χρήση του μικροσκόπιου στο εσωτερικό της μήτρας και συνήθως αφήνουμε τα έμβρια πολύ κοντά στον πυθμένα της μήτρας και περιμένουμε μέσα σε 2 με 3 ημέρες την εμφύτευση και το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας κυρίως μετά από 10 μέρες από τη στιγμή που γίνεται η εμβριομεταφορά. Και έχουμε αυτό που έχουμε, το αποτέλεσμα της γέννησης κάποιων παιδιών. Πολύ λίγα λόγια, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένη γνώση και θα ήθελα να τη γνωρίζετε, ότι υπάρχει μέθοδος στις μέρες μας που λέγεται PGD και η αλλιώς προεκτευτική διάγνωση, στην οποία μπορούμε να διαγνώσουμε προβλήματα υγείας στα παιδιά πριν τα μεταφέρουμε. Κυρίως βέβαια στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για τη μεσογειακή αναιμία, για να αποφύγουμε ένα ζευγάρι που έχουν και οι δύο τους το στίγμα και θέλουν να αποφύγουμε την δημιουργία ενός εμβρίου με μεσογειακή αναιμία, ή επίσης παιδιά τα οποία ζευγάρι τα οποία έχουν το γονείο της κυστικής ίνωσης και αυξάνουν πάρα πολύ πιθανότητες αποκτήσουμε παιδί με κυστική ίνωση, χρησιμοποιούμε το PGD. Και βέβαια σε μεγάλες γυναίκες, οι οποίες έχουν την τάση, όπως αναφέρθηκα στην αρχή της παρουσίασης, να κάνουν έμβρια με χρωμοσωμιακές ανομαλίες, οι γυναίκες οι οποίες ενώ είναι μικρές ηλικίες έχουν συνεχώς αποβολές και δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Και αφήνοντας τελευταίο, πάλι σε γυναίκες οι οποίες έχουν αποτυχημένες προσπάθειες εξωματικής γονιμοποίησης. Εδώ πολύ λίγο αναφορικά και δεν θα σταθώ εδώ, είναι κάποιες από τις παθήσεις οι οποίες μπορούμε να βρούμε και στις γυναίκες και στους ανθρώπους. Γι' αυτό καλό είναι όλοι μας να γνωρίζουμε όσο πιο πολλά γίνεται για το ιστορικό του πατέρα μας, ίσως της γιαγιάς μας, αν υπάρχει κάποιο παιδί που να γεννήθηκε με κάποια βαριά κληρονομική πάθηση ή κάποια γενετική ανομαλία, ίσως να ενημερώσουμε τον γιατρό, να το διερευνήσει και να μας προσφέρει, έστω και με τη μέθοδο της εξωματικής γονιμοποίησης, ένα υγιές παιδί. Εδώ δείχνουμε πώς γίνεται η βιοψία ενός εμβρίου, από το οποίο απορροφούμε ένα βλαστομερίδιο μέσα από αυτό και το εξετάζουμε και ανάλογα με το σήμα που θα μας δώσει σε ό,τι αφορά τη δομή του και την αρχιτεκτονική του, ξεκαθαρίζουμε και αποφασίζουμε αν το υπόλοιπο έμβριο είναι ένα έμβριο το οποίο είναι φυσιολογικό και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για εμβριομεταφορά για να μας δώσει ένα παιδί. Κάποιες τυπικές εικόνες για το πώς δείχνουν κάποια χρωμοσωμιακά ανώμαλα, δείτε λιγάκι στη δεύτερη μέρα. Στο τρίτο έμβριο από σειρά, πόσο όμορφη δομή έχει αρχιτεκτονική, ενώ δείτε πώς μεταλλάσσεται αυτή η μορφή στην τέταρτη μέρα σε ένα χρωμοσωμιακά ανώμαλο έμβριο. Και βέβαια αυτή είναι η βλαστοκίστη που είναι ένα έμβριο ηλικίας 5 ημερών. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους παρευρεθήκατε. Ήταν η τιμή μας να μπορέσουμε να εκφράσουμε την γνώση μας και να βοηθήσουμε κάποιους από εσάς να γνωρίζουν περισσότερα πράγματα και θα τους κάνει σίγουρα πιο σοφούς και για τους ίδιους αλλά και για το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ και πάλι. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες απορίες οι οποίες πηγάζουν από την παρουσία, σας παρακαλώ πολύ να εκφραστείτε και να ξέρετε ότι δεν στιγματίζεστε κάποιος με τέτοια ερώτηση, γιατί δεν είναι προσωπικό το θέμα σας. Σειρά δηλαδή, μπορεί να πάρω το πρεγνίλ, μετά το αριμιντέξ, το νοδαντέξ, οτιδήποτε άλλο. Όπως είπαμε,
αφήνω μία εβδομάδα περίπου να φύγουν όλοι οι εστέρες. Μετά ξεκινάω πρεκνίλ, στο οποίο το χορηγώ για δύο εβδομάδες. Ακριβώς για δύο εβδομάδες, ανά 72 ώρες. Με τη χαμηλή δόση των κυρίων κατατοξίων. Okay. Οπότε τα άλλα δεν τα παίρνω ακόμα. Όχι ακόμα, διότι είπα ότι το σινιάλο που δίνει η κλωμιφένη και η καμοξιφένη είναι αντιστρόφως ανάλογο αυτού που δίνει το πρεκνίλ, το οποίο είναι καθιαυτό. Επομένως, αυτά μπλέκονται μεταξύ του. Καλό θα είναι λοιπόν στην αρχή να πάει να δράσει η χωριακή γονατοδίνη και μετά να δράσουν τα σέρμ. Και μετά από αυτά πρέπει να πάνε αναστολή σε αρωματάσει, διότι όταν σταματά τα σέρμ, γίνεται ένα rebound και να παίρνουν κάπω πάλι τα ιστρογόνα. Και μετά θα έρθουν οι αναστολή σε αρωματάσει να τα καταστρέψουν τελείω και να ανεβάσουν και περαιτέρω το ιστερόνι. Εκεί όμω μπορεί να έχει ένα θέμα με το αθερωματικό σου κλάδο. Ναι. Άρα, είναι. Πρεκνίλ, δύο εβδομάδες πρεκνίλ, δύο εβδομάδες σέρμ, τα οποία πρέπει να έχουν κλείνους απορία, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα. Συνδυασμός στο σέρμ, δηλαδή είναι όλο το παντέξ μαζί. Ναι, ναι, συνδυασμός τους. Okay. Και μετά έχουν την πρώτη εβδομάδα μια αλφα συγκέντρωση και την δεύτερη εβδομάδα μια αλφα δεύτερο συγκέντρωση, τη μισή δηλαδή. Και μετά, δηλαδή τέσσερις εβδομάδες και μετά για άλλες τέσσερις εβδομάδες, γιατί έχει μέσα γύρω στα 30 χάρτια το, η αναστολή της αρωματάσης, παίρνεις. Δηλαδή, όλα θα σου βγει γύρω στους δύο μήνες. Ναι. Έτσι. Και μετά από τότε πρέπει να κάνεις και τη χρήση αυτών των συμπληρωμάτων ασφαλτικό οξύ, ή ζυμί, τα οποία βοηθάνε κάπως. Κατάλαβες. Είναι σημαντικό το timing. Ναι. Βέβαια, είναι και συνάρτηση το πόσο έχεις κακοποιήσει τον άξονα σου, με τι κατάχρηση, με τι δοσολογίες και με τι συνδυασμούς. Στην περίπτωση που αποφασίσει να κάνει ένα κύκλο που θα είναι πάνω από 12 εβδομάδες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μια στάθμη ποσότητα χορηγίτα χωρική γονοτροπίνη 500 μονάδων, δηλαδή το 1 τρίτο του 1500, μία φορά την εβδομάδα. Έτσι ώστε οι όρξει να μην κινηθούν, να μην σμικρινθούν και να είναι ενεργοί και η όποια σπερματογένεση να μην υπάρχει καταστολή. Και επίση να συμπληρώσουμε εδώ ότι η βιταμίνη Ε βελτιώνει την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, όμω δεν επηρεάζει τον απόλυτο αριθμό. Όπως είπε και ο Μιχάλης, και ο Ψεδάριος βοηθάει στο ψευδικό υγρό, νομίζω. Και το Μαγνήσιο. Βοηθάει την κινητικότητα. Άρα καταλαβαίνουμε αμέσως ότι η κινητικότητα είναι κάτι το οποίο με σωστή αγωγή βιταμίνων ή ίχνων στοιχείων μπορεί να επανέλθει. Κάτι το οποίο όμως συμβαίνει και με τον αριθμό του σπανδοζωαρίου, που δεν επανέρχεται εύκολα με βιταμίνες. Και πολλές φορές χρησιμοποιούμε, εφόσον βέβαια έχει ένα καλό ορμονικό προφίλ, το οποίο δεν έχει ψηλή αίσθηση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γονατοτροπίνες που δίνουν και στις γυναίκες για να διεγείρουν τη σπερματογένεση, αλλά το αποτέλεσμα θα κρατήσει μονάχα για μικρό χρονικό διάστημα, αφού η σπερματογένεση δημιουργείται ξανά κάθε τρεις μήνες. Άρα και η θεραπεία μιας μικρού βαθμού λιγοσπερμίας δεν είναι μόνιμη, είναι μόνο παροδική. Θα σας συμπληρώσω ότι και με οριακή λιγοσπερμία 20 εκατομμύρια μπορείς να βοηθήσεις. Σαφώς, αυτή είναι αλήθεια. Γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε ποτέ το ρόλο του γιατρού, γιατί ουσιαστικά θέλουμε ένα σπερματοζωάρι και ένα οφειλάκι. Είναι θέμα πιθανότητων και βέβαια χαμηλών πιθανότητων. Το θέμα είναι όμως κατά πόσο μπορεί το ζευγάρι να περιμένει να συμβεί αυτό. Το θέμα είναι τι ηλικία είναι η γυναίκα. Και αυτό βέβαια καθορίζει και το αν θα επέμβουμε ή όχι. Γιατί όντως ένα ζευγάρι μικρής ηλικίας, με μια μικρού βαθμού λιγοσπερμία, μπορεί να βοηθηθεί με κάποιο βαθμό φαρμακευτικής αγωγής ή να μην επέμβουμε με θεραπείες υπογονιμότητας, να αφήσουμε να εξελιχθεί η σχέση και πραγματικά ναι, μπορεί να έρθει ένα αποτέλεσμα σε ένα ή δύο χρόνια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό γίνεται σε μικρές ηλικίες, γιατί ένα-δύο χρόνια για μια κοπέλα που είναι 40 ετών είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για μια κοπέλα που είναι 28-27 χρονών δεν θα επηρεάσει τόσο πολύ την γονιμότητά της και την ποιότητα του αρρύθμου. Έχει σημασία η επαφή να γίνεται σε φάση οδοξίας. Γιώργο, αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και το λέω γιατί σημαντική, γιατί πάλι δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και μεγάλες απορίες. Και βέβαια, μέσα πάλι από την εμπειρία μου, βλέπω ότι τα περισσότερα ζευγάρια προσπαθούν να έχουν πιο σύντομες επαφές στις ημέρες της οφθαλμικοληξίας. Κάτι το οποίο όμως πιστεύω ότι επηρεάζει σε πρώτη φάση τη σχέση τους. Δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα και στον άντρα και στη γυναίκα, γιατί βάζουν όρια στο πότε θα συνευρεθούν. Και βέβαια, πρέπει να πω και ιατρικά ότι ένα άντρα ο οποίο δεν εξπερματώνει συχνά έχει πολύ χαμηλότερη κινητικότητα από το να έχει μια συχνή εξπερμάτωση. Άρα σε κάποιε περιπτώσει μπορεί το πρόβλημα να μεγαλώνει παρά να γίνεται πιο εύκολο. Δεν ισχύει ότι εξασθενεί το σπέρμα. Σαφώς πέφτει η κινητικότητα, δεν είναι πολύ δυνατό το σπέρμα, δεν ζει πολλέ ώρε και βέβαια φαντάζεσαι πόσο δύσκολο είναι να επιβάλλει είτε ο ένα είτε ο άλλο τι ημέρε που πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Ειδικά σε νέα ζευγάρια που δεν τα είχαν ποτέ στο μυαλό τη αυτέ τι καταστάσει και τα πράγματα.
μια συνδυαστική ερώτηση του γιού σας. Είμαι μέσα σε κύκλο και αποφασίζω να κάνω παιδί. Γιατί του δικού μου λόγου. Και... ή να γίνει τυχαία. Τι πιθανότητε έχει να επηρεάσει το παιδί. Τι είμαι σε μια κατάσταση έξαρση τη στερόνη μου και όλα αυτά. Θα απαντήσω να μου επιτρέψει ο Γιώργος πρώτα. Εφόσον τα συμπληρώματα τα οποία παίρνουμε είναι ορμόνες οι οποίες υπάρχουν στον οργανισμό μέσα και δεν είναι ορμόνες οι οποίες είναι τροποποιημένες ή αλλιώς ανακατασκευασμένες, δεν επηρεάζει ούτε μπορεί να θεωρηθεί αιτιολογικός παράγοντας δημιουργίας ενός εμβρίου με προβλήματα. Είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορεί αυτό να συμβεί, όχι όμως σίγουρα όχι λόγω της θεραπείας της οποίας μπορεί να εξυποβληθεί, αλλά να είμαστε λίγο άτυχοι και αν η κοπέλα, παραδείγματος χάρη ηλικίας 30 ετών, πιθανότητα το παιδί να έχει μια χρωμοσωμιακή ανομαλία είναι περίπου 1 προς 600, δηλαδή στα 600 παιδιά θα γεννηθούν σε αυτήν την ηλικία της γυναίκας, ένα έχει πρόβλημα. Εάν πέσει να συμβεί αυτό, δεν πρέπει να θεωρηθεί αποκλειστικά ότι ευθύνεται η χορήγηση ορμονών στον άντρα. Το ξαναλέω όμως, ορμονών τύπου τεστοστερόνη, στεροειδή. Δεν μπορώ να γνωρίζω τα πεπτίδια τι κάνουν ή αυξητικοί παράγοντες. Που όντως ο κολεγγυλιόλογος επεμβαίνουν στο DNA και βέβαια μπορεί να επέμβουν και να δημιουργήσουν μια τέτοιου είδους φλεγμονή στο κύτταρο, το οποίο είναι οι αλλοιώσεις, οι ενδομικές αλλοιώσεις, οι οποίες να μην ξέρεις εάν θα κατευθυνθούν στο να δημιουργηθεί ένα φυσιολογικό παιδί ή ένα χρωμοσωμιακό ανώμαλο παιδί. Αυτό δυστυχώς λακκαριστώθηκε και βέβαια αυτό που είπα προηγουμένως ισχύει και για τις γυναίκες. Βέβαια, σε μια τεχνητή επινόμαυση γυναίκα, τα οποία τα συμπτώματα φαίνονται στο πρόσωπό τη. Και βέβαια, ισχύει όπως είχα πει και για τους άντρες, αν είναι πάνω από 2 χρόνια η καταστολή της περίοδου, υπάρχει ενδεχόμενο να μην μπορεί να επανέλθει η περίοδος σε φυσιολογικά επίπεδα. Και βέβαια, χωρίς περίοδο δεν δημιουργείται όλος ο κύκλος της οθυλακτοληξίας, της γονιμοποίησης και της εμφύτευσης του εμβρίου. Και βέβαια, αυτό μπορούμε να το βλέπουμε αρκετά συχνά σε γυναίκες. Για όσους είναι μικρές ηλικίες εδώ, οι οποίες παίρνουν για πάνω από 2 χρόνια προφυλακτικά συλληπτικά χάπια, χωρίς να κάνουν κάποια διαλύματα και χωρίς να έχουν ελέγξει από πριν το ορμονικό τους προφίλ. Και εκεί βέβαια, όταν τα παίρνουν για 2 ή 3 συνεχόμενα χρόνια, χωρίς κανένα διάλειμμα και χωρίς κανένα έλεγχο, όταν τα σταματήσουν, δεν έρχεται η περίοδος. Και βέβαια, αναρωτιόμαστε αν αυτό είναι αποτέλεσμα της χρόνιας χρήσης αντισυλληπτικών φαρμάκων ή έχουμε μια κοπέλα η οποία είχε εξ αρχής χαμηλό όγκο οδήγης, χαμηλό αριθμό φυλακίων και βέβαια κινδυνεύτηκε με το συλληπτικό χάρτη. Πάντως, πολλές κοπέλες στην Αμερική και μάλλον δεν το παρελθόν. Ένα παράδειγμα το συλληπτικό για να έχουν μια ψυχή που έχει πολύ ωραία. Σαφώς. Γιατί χθες πολύ καταγραμμένο ότι τους βοηθούσε και στην παρουσία τους. Αλλά και στην ψυχολογία του, γιατί να ξέρω ότι έχουμε περίοδο, χωρίς όμως να ήταν μια περίοδο η οποία γνήσε, δηλαδή να δημιουργεί το φυλάκιο, να απελευθερώνεται το άριο, να περιμένει το σπονοδοάριο και αν δεν έρχεται να έχει περίοδο η γυναίκα. Είναι όπως είναι σε κάποιες περιπτώσεις οι γυναίκες εμμυνοπαυσιακές, οι οποίες παίρνουν φάρμακα, όχι αντισυλληπτικά, παίρνουν στρογόνα σε συνδυασμό με την προγεστερόνη για να έχουν τεχνητή περίοδο, να παίρνουν το αποτέλεσμα και το ευεργετικό τόσο για το δέρμα όσο για τον κόλπο, αλλά και για το σώμα τους, τις δράσεις των στρογών. Δηλαδή οι γυναίκες οι οποίες λαμβάνουν στα 50 είναι καλό να χρήσει σε στρογόν. Οι γυναίκες οι οποίες λαμβάνουν στα 50, επιτρέψτε μου να είμαι λίγο δύσπιστος. Στο αν είναι μια φυσική σύλληψη ή αν είναι μια τεχνητή σύλληψη, γιατί δεν θα βγει κανείς να πει ότι έμεινα στην ηλικία του 50 έγκυος χρησιμοποιώντας ξένο άριο. Μεμονωμένα έχουν αναφερθεί κάποιες περιπτώσεις, αλλά πιστεύω ότι η πιθανότητα σε επίπεδο ιατρικό είναι πολύ πολύ μικρότερο το 1% και αν το αναφέρουν, το αναφέρουν για να μην παίξουμε τον ρόλο του Θεού. Δεν έχω, από την εμπειρία μου, έχω δει μονάχα μια περίπτωση, μια κοπέλα η οποία με επισκέφθηκε, που ήταν 48 ετών, με πιθανότητα παγκοσμίως βέβαια και στατιστικά το να μην είναι δικό του ο άριο έγκυος πιστεύω είναι λιγότερο του 1%. Βέβαια δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν άνθρωπο, γιατί είναι ανθρώπινοι οργανισμοί και το ξαναλέω, δεν θέλω να παίξω το ρόλο του Θεού, δεν είναι 0%. Μιλάω ότι αυτή η κοπέλα έμεινε έγκυος, προς έκπληξη και δική μου και δική της, αλλά γνωρίζοντας όπως και αυτή και εγώ, ότι το να μείνεις έγκυος είναι το εύκολο κομμάτι, το να γεννήσεις όμως και να κυοφορείς ένα υγιές παιδί είναι το πιο δύσκολο. Και βέβαια, σε εδώ και από το μάτι αποκαλύφθηκε προτού το φέρνουν το παιδί στη ζωή, προτού αφήσουν την εγκυμοσύνη να εξελιχθεί, ότι ήταν ένα χρωμοσωμιακό ανώμαλο. Άρα, αυτή η κοπέλα είχε φτάσει να γεννήσει το παιδί, θα έλεγα να μένει σιγουριά ότι έχω γνωρίσει εγώ στη ζωή μου και έχω πραγματικά δει γυναίκα με φυσική σύλληψη στα 48. Κάτι το οποίο δεν είναι επιπτό και σίγουρα, ό,τι και να ακούτε,
πρέπει να είσαστε λίγο προσεκτικοί αν έχει μπορεί να συμβεί αυτό με φυσική σύλληψη. Και βέβαια μιλάω είτε φυσική σύλληψη είτε και με τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Γιατί μια κοπέλα 48 ετών, όση δοσολογία και μπορεί να ανθρωπίνει να προσφέρει, δεν αυξάνονται οι πιθανότητες να σου κάνει και πολλά οθυλάκια, αλλά και ποιοτικά και λέγοντας ποιοτικά, όχι όμορφα στην αρχιτεκτονική όπως είδαμε, αλλά γενετικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, που έδωσες το ρέτσιμα να ανοίξουμε κι άλλες παραμέτρους αρκετά σημαντικές για τους παρεμπιστευμένους, γιατί καμιά φορά μπορεί να μην περνάνε τέτοιες σχέσεις από το μυαλό τους ή να μην έχουν βρεθεί στη θέση αυτή. Κλείνοντας, και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, αυτό πάρα για τα αντισυλληπτικά. Συνήθως στις κοπέλες, που ξεκινάνε γύρω στα 18-20, οι νεότερες λέγονται ότι έχουν προβλήματα με προκλητικές οδίκες και ακμή. Πολλές φορές όμως λόγω ηλικίας ξεχνάνε να σταματήσουν, να αγνοούν το ότι πρέπει να ξαναπάνε στον γυναικολόγο κτλ. Κάνουν σχέσεις, δεν θέλουν να συλλάβουν, θα συνεχίζουν. Αυτό έχει μελλοντικά προβλήματα στο μέλλον. Ναι, είναι τεκμένο σε κίνδυνο. Και να πιάσω καρκίνο, γιατί έχω διαβάσει αρκετές έρευνες που όσες νέες κοπέλες κάνουν χρόνια χρήση, μετά έχουν περισσότερες πιθανότητες για καρκίνο του στήθους. Ναι, σαφώς υπάρχει κάποια πολύ μικρή πιθανότητα, αλλά κυρίως είναι μεγαλύτερη σε γυναίκες που έχουν ήδη γονιδιακά την εξέλιξη των κυττάρων της να κάνει καρκίνο μαστού. Και μιλάω σε γυναίκες που έχουν το γονίδιο το BRCA1 και BRCA2, το οποίο βέβαια βάζει μια διαδικασία την κοπέλα να ψαχθεί όταν κάποιο από το κοντινό τη περιβάλλον, κυρίως μητέρα ή θεία, έχει αυτό το νόσημα. Επίσης πρέπει να συμπληρώσω εδώ ότι πάλι το αντισκεπτικό θα θεωρείται ότι είναι κάτι πολύ εύκολο, δεν χρειάζεται ειδική συνταγή και κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να ελέγξει τη γυναίκα εάν πρέπει να πάρει το αντισκεπτικό χάπι και αν μπορεί. Και αυτό το λέω γιατί η σωστή προεργαστηριακή αγωγή, η εργαστηριακή ερεύνηση δηλαδή, δεν γίνεται. Δηλαδή θα πρέπει κάθε γυναίκα που πρόκειται να ξεκινήσει κάποια ανεξαρτήτου ηλικίας να ελέγχεται αν έχει κάποιο παράγοντα τρομοφιλίας ή αν καπνίζει, διότι με τη χρήση του αντισυλληπτικού διπλασιάζονται, για να μην πω τριπλασιάζονται, οι πιθανότητες να πάθει θρόμβωση αυτή η κοπέλα. Και βέβαια μπορεί τα ποσοστά να είναι χαμηλά, να είναι στα 5 ή 2%, αλλά δεν ξέρει κανείς αν θα είσαι στο 2% ή στο άλλο 98%. Και αυτό το ρωτάω γιατί έχω δύο παραδείγματα εγώ στο προσωπικό μου περιβάλλον, που μία το ξεκίνησε λόγω ενδομητριώσεων και το παρακολουθεί. Βέβαια, γιατί το αντισηλητικό χάπι δεν έχει μόνο χαρακτήρα αντισύλληψης, έχει και θεραπευτικό χαρακτήρα σε νοσήματα όπως είναι οι πολυκυκτικές οδίκες ή ενδομητρίωση, τη οποία και μάλιστα είναι η πιο απλή μορφή θεραπείας που μακάρι κορίτσια τα οποία προσβάλλονται σε μικρή ηλικία από ενδομητρίωση να μπορούν να το χειριστούν με το χάπι και να μην έχουν άλλα προβλήματα. Αλλά ναι, και πολύ σωστά κάνει η φίλη σου, ελέγχει σταδιακά και σίγουρα κάνει κάποια διαλύματα για να μπορεί να μειωθεί να ξεκουράζει. Γιατί με το αντισυλληπτικό χάπι τεμπελιάζει η οθήκη. Γιατί όταν έχουν εξωτερικά ορμονικά ρυθίσματα και μπλοκάρει όπω και με τα φάρμακα τα οποία είναι τα συμπληρώματα τα οποία δίνονται καμιά φορά στους πρωταθλητές ή στους αθλητές της σωματοδόμησης, μπλοκάρεις το φυσικό τρόπο λειτουργίας του ορμονικού σου προφίλ, με αποτέλεσμα ο οργανισμός σου στην αρχή να παθαίνει ένα σοκ, να μην καταλαβαίνει γιατί έρχεται, αλλά να μαθαίνει σταδιακά να λειτουργεί μόνο και σε χαμηλές δοσολογίες εξωτερικής χρήσης. Έτσι όταν σταματήσεις τη χορήγηση των φαρμάκων και των αντισυλληπτικών, δεν είναι εύκολο ξανά να ξαναπάρει μπρος η όλη αυτή η ορμονική λειτουργία η οποία έγινε. Νομίζω Γιώργο, δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση για να απαντήσουμε. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι τελευταίο και πάλι από εμάς σας ευχαριστούμε που μας θυμήσατε.